Δεν είμαστε εδώ πέρα για να μπαίνουμε ούτε σε νομικές λεπτομέρειες, γιατί το αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο το ξέρουμε και το αντιπαλεύουμε. Είμαστε εδώ πέρα για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Είμαστε εδώ πέρα για να αποτρέπουμε τις εξώσεις και αλλού για να αποτρέπουμε τους πληστηριασμούς. Είμαστε εδώ πέρα για να δυναμώσει ένας κόσμος και να καταλάβει ότι δεν γίνεται στα καλά καθούμενα μέρα μεσημέρι να πετάς έναν άνθρωπο από το σπίτι του ή από το μαγαζί του για να βγουν ωφελημένα τα κοράκια, τα φαντς, οι τραπεζίτες. Αυτό δεν θα γινόταν ποτέ σε έναν μεγαλοκατασκευαστή που χρωστάει μισθούς, εισφορές, πράγματα, θάματα. Δεν θα γινόταν ποτέ σε έναν εφοπλιστή που δεν έχει φορολογηθεί ποτέ εδώ και δεκαετίες. Γίνεται στα λαϊκά στρώματα, στους ανθρώπους της γειτονιάς, και είναι κάτι το οποίο είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε να συμβεί. Είτε και τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, είτε και πριν, είτε και μετά. Αυτό το μήνυμα το στέλνουμε ξεκάθαρα. Δεν θα αφήσουμε να συμβεί. Χρειάζεται λοιπόν να οργανωθούμε, χρειάζεται αντοχή και χρειάζεται και οργάνωση απέναντι σε μια πολιτική που αυτό το πράγμα θέλει να το κάνει κανονικότητα. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε κανονικότητα την αλληλεγγύη και, και το δυνάμωμα των αγώνων. Αυτό το μήνυμα στείλαμε σήμερα και παραμένουμε και εδώ ακόμα και άλλη ώρα και όσοι χρειαστεί. Φέρανε στα όρια του έναν άνθρωπο, μια γυναίκα, ώρες ολόκληρες κλαίει μέσα γιατί δεν φταίει σε τίποτα. Και δεν μπορεί να είναι κανένας μόνος του απέναντι σε αυτήν τη σαπίλα. Οι αγώνες μας πρέπει αυτό το πράγμα να το ανατρέψουν.